Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Επιτέλους, η αφρικανική σκόνη που ταλαιπώρησε τους κριτικούς τις τελευταίες ημέρες υποχωρεί με την ατμόσφαιρα να καθαρίζει αισθητά. Αρκετά ζεστή ημέρα, ωστόσο, η σημερινή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες πανελλαδικά να σημειώνονται στη Νότια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος έσπασε και ξεπέρασε το φράγμα των 30 βαθμών Κελσίου. Επίδειξη θράσους έκανε ένα λοδαπό ζευγάρι το οποίο ήλπιζε πως θα βρει κάτι πολύτιμο σε αρχαιολογικό χώρο, όμως δεν τα κατάφερε αφού πιάστηκε στα πράσα. Και οι δύο συνελήφθησαν αφού εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν παράνομα ανιχνευτή μετάλλων στην αρχαιολογική ζώνη των Μαλίων. Στην καλλιέργεια της πατάτας έχει βρει τώρα καταφύγιο ετούτα αψολούτα, γνωστή και ως πεταλούδα. Σε απόγνωση ο παραγωγικός κόσμος για τον ενοχλητικό επισκέπτη που έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες ντομάτα στο νησί. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.